σχεδόν τα πάντα αφορούν την αύξηση του τοπικού εισοδήματος ή τον περιορισμό των δαπανών που φεύγουν έξω από την ΚΟΠ. Από κοινού με τους ξενοδόχους, για τους άνεργους. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή είναι η αιτία που δεν προσλαμβάνουν οι ξενοδόχους. Όχι με τους ξενοδόχους, με όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις. Και ξενοδοχεία, γιατί... Και εστιατόρια και καφετέριες. Ναι. Θέλω να σας πω ότι δικές μας καφετέριες έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο παράπονο. Είναι ανεκπαίδευτοι, οι σερβιτόροι, οι μπάρμαν, τα νέα παιδιά μας. Δεν τα παίρνουν, δεν ξέρουν πώς να σερβίρουν. Αυτή είναι η ιδέα δηλαδή που δεν προσλαμβάνουν τον ντόπιο δυναμικό, τον νεανικό, θέλετε να πείτε. Αυτή είναι η απάντηση που μου δίδουνε. Εσείς τι πιστεύετε. Συγγνώμη. Ερώτηση να κάνω. Συγγνώμη. Να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις και απαντάτε. Υπάρχει μια συνεργασία, έτσι. Με φορείς μιλάω. Δεν μιλάω με τον τυχαίο. Δηλαδή για να πείτε. Απαιτείται επιμόρφωση. Για να πείτε πιάτα στη Λάτσα. Δεν μίλησα για πιάτα. Αυτή η εργασία είναι, αλλά δεν βλέπω. Και ενδεχόμενα και αυτή να θέλει επιμόρφωση. Κύριε Δήμαρχε, ας μην γελιόμαστε. Ξενοδόχοι δεν προσλαμβάνουν και κυρίως εκεί στην Κόμπα. Εντάξει, αυτό είναι δική σου θέση. Δεν είναι δική μου. Ωραία, μα εγώ μιλάω. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να πω τις θέσεις. Εσύ ρωτάς. Δεν τοποθετείσαι. Δεν απαντήσατε. Ναι, γιατί σε διακόπτω, γιατί η συνήθειά σου είναι να κάνεις μια τοποθέτηση πλειοέστατη. Όλοι κάνουν. Και μετά να ρωτάς αν είμαι σύμφωνος με αυτά που λες. Έχει το θάρρος, συγγνώμη, εμείς την έλεγα. Είναι καλό, πάμε. Εγώ απάντηση παίρνω. Γιατί η καιρή είναι πολύ δύσκολη και πραγματικά καλά είναι να μην υπάρχει υποκρισία από όλους μας. Και τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το κάνουμε, αφού λεφτά δεν υπάρχουν. Οι ξενοδόχοι, κύριε Δήμαρχε, δεν προσλαμβάνουν, γιατί βεβαίως έχουν πρόβλημα και προφανώς προσπαθούν να μειώσουν το κόστος της μισθοδοσίας. Δεν προσλαμβάνουν δηλαδή το προσωπικό των ντόπιων, γιατί θα χρειαστεί να το πληρώσουν με τις αποδοχές, τουλάχιστον τη σύμβαση εργασίας, τη στοιχειώδηση, γιατί και αυτή καταργείται όπως πληροφορηθήκαμε και όχι τώρα. Ο κ. Μητρόπουλος μας είπε από τον προηγούμενο Μάη καταργήθηκαν οι συμβάσεις. Λοιπόν, δεν γνωρίζω αν είναι αυτή η προτεραιότητα που πρέπει να δώσετε και θέλω εδώ να απαντήσετε. Η προτεραιότητα όσον αφορά στην παρέμβαση πρέπει να κάνετε στους ξενοδόχους και όχι να ασκήσετε πίεση να προσλαμβάνουν προσωπικό ντόπιο ή ακόμη και ξένους, γιατί βεβαίως είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην εργασία, αλλά με όρους αξιοπρεπούς εργασίας και αξιοπρεπούς μισθοδοσίας. Και θέλω ένα ερώτημα αυτό που αναφορά την πίεση. Αν έχετε βούληση να κάνετε κάτι τέτοιο. Αν έχετε τη βούληση να μας αφήσετε να πάμε στα αρχεία του Δήμου και να δούμε τον κατάλογο των χρεοφυλετών στο Δήμο, των μεγάλων χρεοφυλετών, κύριε Δήμαρχε, γιατί πρόσφατα πήρε απάντηση και ο κύριος Μιλωνάς από το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει, νοημοποιείται η υπηρεσία, να δώσει τον κατάλογο αυτό στη δημοσιότητα. Δεν τον έχουμε δει. Είναι τεράστιο κονδύλι αυτό που μας οφείλεται με αλφαγιώτα από τους μεγάλους ξενοδόχους. Και δεν είναι μόνο αυτά που φεύγουν τα χρήματα έξω από την ΚΟ. Επομένως, ένα τεράστιο έσοδο βλέπουμε να διαφεύγει. Αντίθετα, βλέπουμε να κόβονται λογαριασμοί ίδρυψης σε κοινότητες. Γίναμε μάρτυρες πρόσφατα στην κοινότητα Πηλίου. Κόπηκαν λογαριασμοί της τάξης των 300, αλλά λογαριασμοί της τάξης των 1000. Δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζονται. Ένα άλλο ερώτημα που έχει να κάνει με τους δημοτικούς υπαλλήλους που βρίσκονται στα όρια της σύνταξης, της δαξιοδότησης. Θέλουν κάποιους μήνες να συντοξιοποιηθούν. Θα βγουν νωρίτερα στην εφεδρεία, στις απολύσεις. Έχει σκοπό κάτι τέτοιο να κάνει η Δημοτική Αρχή.
για τους... Αυτό δεν είναι, όπως τα ξέρετε. Μου απαντάτε όλα μαζί, μου απαντάτε... Ναι, να τα ξεχάσω όλα αυτά. Εσύ ποτέ δεν να ρωτήσεις... Για το καρουζέλ. Α, να το απαντήσουμε γι' αυτό. Ναι, αυτό, μα με ρωτάτε κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανένας και βεβαίως δεν έχει ευθύνη. Το ξέρουν και οι υπάλληλοι. Όπως τα γνωρίζει η Δήμαρχη, αν μιλούσατε με υπαλλήλους, θα σας λέγανε. Εάν είχαμε αντιληφθεί, θα είχαμε σχεδιάσει. Εγώ οφείλω να σας πω, ταπεινά, δεν προβάλλομαι, δεν θέλω να προβληθώ. Το τριετές γράφτηκε πριν από 3 μήνες και κατατέθηκε. Κανένας δεν ερώτησε, ρε άνθρωπε του Θεού, βάζεις μια παράγραφο εδώ που λέει αλλαγή όλου του προγράμματος, γιατί τι βάζεις. Κανένας δεν ρώτησε. Εμείς όμως πριν από 3 μήνες προβλέψαμε. Και σε αυτή την αλλαγή του προγράμματος, και παρακαλώ διαβάστε τη, βάζουμε 3 δράσεις. Η μία είναι το Γραφείο Ευρέσεις Εργασίας. Δεν έχουμε γράψει, πιέζουμε τους ξενοδόχους. Ο Δήμος δεν μπορεί να πιέσει τους ξενοδόχους. Όχι. Τι είναι ο Δήμος, μπαμπούλας. Όχι, με αυτή την έννοια. Γραφείο λοιπόν Ευρέσεις Εργασίας. Ναι. Γραφείο Ευρέσεις Εργασίας. Επιμόρφωση. Και θα το λέω και θα το ξαναλέω και κατάρτιση. Δεν βγήκε τυχαία η διαβίου μάθησης. Δεν βγήκε τυχαία. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι ο εργάτης ξεκινάει από 18 ετών και παραμένει εργάτης μέχρι τα 60. Και δεν σκεφτήκαμε να πούμε ότι στην Γερμανία αυτό, στην Αγγλία, δεν συμβαίνει. Ο εργάτης το 18 αλλάζει 7 επαγγέλματα μέχρι να πάρει σύνταξη. Γιατί υπάρχει η συνεχής επιμόρφωση, η συνεχής κατάρτιση. Εσύ βεβαίως μου είπες, θα πάνε να επιμορφωθεί που κλείνει πιάτα. Ναι, συγγνώμη, εγώ ξέρω ότι στην Αμερική για να πας να πλύνεις πιάτα περνάς από σχολείο και παίρνεις μια πιστοποίηση. Για να ανοίξεις ένα εστιατόριο περνάς από σχολείο και παίρνεις πιστοποίηση. Για να είσαι σερβιτόρος παίρνεις από σχολείο. Μα συγγνώμη δηλαδή, τα διαγράφουμε αυτά που είναι ουσιαστικά για την κοινωνία μας και που δεν έχουν γίνει και που πρέπει να τα κάνουμε. Και πάμε να πούμε, αδέρουμε τους ξενοδόχους άμα δεν πάρουν τους υπαλλήλους που θα τους στείλουμε. Πώς θα γίνει αυτό, τι είμαστε εμείς. Πριν από 1 χρόνο μπήκε η ενιαία αρχή πληρωμών του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μπήκε τυχαία. Τα λεφτά δεν τα πληρώνει. Εμείς δεν πληρώνουμε υπαλλήλους πλέον. Το ξέρετε. Όχι, δεν το ξέρετε. Όχι, δεν το ξέρετε, δεν πληρώνουμε. Φεύγουν τα λεφτά από εδώ και πάνε στην Αθήνα και τα πληρώνει η ενιαία αρχή μισθοδοσίας. Αυτή κόβει και αυτή ράβει. Τι μου λέτε, να κόψω εγώ μισθούς. Πώς μπορώ να τα κόψω, δεν μπορώ. Να αυξήσω μπορώ, δεν μπορώ. Και με ρωτάτε εάν θα απαλλάξουμε τους 3 μήνες, τους 2 μήνες. Μα παπαλού θα κόψουμε. Ναι, αυτό σας λέω. Δεν σας ρώτησα εγώ για το πώς πληρώνονται. Εγώ σας ρώτησα για αυτούς που είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. Μα είναι απόφαση της κυβέρνησης ποιοι θα μπουν στην εφεδρεία. Για τους Δήμους και για εσάς συγκεκριμένα, γιατί πρέπει να δώσω απαντήσεις. Συγγνώμη, τι να δώσω εγώ, θα δώσω απάντηση. Η δημοτική πάλι είναι στο σκληρό πυρήνα του δημόσιου τομέα. Το ξέρουμε αυτό. Άρα τις αποφάσεις τις παίρνει η κυβέρνηση, δεν τις παίρνει ο Δήμαρχος. Με τον κύριο Κουκουλόγλου μιλήσατε. Δηλαδή επιτέλους να μας πείτε και κάποια συγκεκριμένα. Γιατί έχετε την εντύπωση ότι ο κύριος Κουκουλόγλου συμμετέχει. Τι να ξέρει, ψάχνουν να βρουν. Ναι, ψάχνουν να βρουν. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Οφείλετε σαν δημοτική αρχή να διασφαλίσετε και το παρόμοιο το μέλλον των εργαζομένων του Δήμου. Είναι διασφαλισμένο. Εμείς κρατάμε, ήταν. Και το έχει πει δεκάδες φορές ο κ. Γιωργαράς, στα ταμεία του Δήμου 2 μισθούς απαραίτητα. Δεν ξοδεύονται, 2 μηνιαίοι μισθοί, δεν ξοδεύονται. Είναι απόλυτη εντολή αυτή, καθαρή εντολή. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Και για τους λογοφιλέτες, απαντήστε μας. Είναι βέβαια ότι όλοι αυτοί θα ξοφλήσουν τα τέκους. Πώς και πότε. Εάν δεν μπορούν, θα τους πάρουμε τα σπίτια. Έχει γίνει κάποια
Αυτό προβλέπει την ομολογία, ρε. Είναι αστείο. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή να μιλάμε τώρα να κόβονται λογαριασμοί 300 ευρώ και 3,5 εκατομμυρίων οφειλές να μην δίδονται ή τουλάχιστον να μην διαρρυθμίζονται, κύριε Δήμαρχε. Ρυθμίζονται όλα. Ωραία, όλα ρυθμίζονται. Εμείς θέλουμε να έχουμε μία πρόσβαση. Μπορούμε να την έχουμε τη Δευτέρα. Να δώσετε εντολή να πάρουμε τον κατάλογο, τα ονόματα, ποιοι οφείλουν στο Δήμο και τέτοια. Νομίζω ότι. Νομίζω. Δεν θα δώσει ονόματα, δεν θα πει. Είναι προσωπικά δεδομένα. Οφείλει να δώσει, όχι, το Υπουργείο. Καλώ τον Αντώνιο. Το ξεκαθάρισε. Ότι οφείλει να δώσει ονόματα ο Δήμο. Εμείς θέλουμε να μας πείτε αν εσείς θέλετε. Αν μπορούμε να τα δώσουμε, γιατί μας λένε ότι δεν μπορούμε, αν μπορούμε να τα δώσουμε. Σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, είπατε ότι είναι προτεραιότητα και βεβαίως και από το σχεδιασμό των κρατικών. Όμως θα μπορούσε εδώ να είναι πρωτοπορία ο Δήμος και να πάρει κάποια από αυτά τα παιδιά που έχουν ήδη περάσει τα 30 και δεν μπορούν να ασχολούνται μαζί με τα 10 χρόνια. Είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις. Δεν ολοκληρώσατε την είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις. Μα δεν τα διαβάζετε όμως, γιατί δεν διαβάζετε. Με ρωτάτε και δεν διαβάζετε. Ναι, γιατί με το κάνατε μέχρι τώρα. Θα μπορούσε, μα δεν μπορούσε, δεν υπήρχε. Θα μπορούσε στην έγκλη, παραδείγματος χάρη, ένας φίλος μου, μία φίλη μου από το ΚΔΑΠ, να ασχοληθεί σε μία δευτερεύουσα, τετέρουσα εργασία. Γιατί δεν το κάνατε. Συμφωνούμε. Και ένα συμφωνούμε. Τελευταίο ερώτημα με τους δορυφορικούς σταθμούς. Συμφωνούμε. Στόπα, συμφωνούμε. Ναι, αλλά να το δούμε στην πράξη. Θα το δείτε και αυτό στην πράξη. Θα το πούμε τις επόμενες μέρες, υποθέτω. Καλά, εντάξει, μην πεις και αύριο. Δεν είναι δύσκολο. Θα πιστείτε και τις συνεργατικές λίγες μέρες, γιατί να μην γίνει και αυτό. Οι βρυφολυμπιακοί σταθμοί, κύριε Δήμαρχε, δουλεύουν 8 ώρα και καλώς κάνουν ενδεχομένως. Όμως είναι δύσκολο οι βρυφολυμπιαγωγοί να δουλεύουν σε αυτό το χώρο, σε αυτό το αντικείμενο, 8 ώρες συνεχόμενες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρουν όλοι οι γονείς. Έχουν ένα-δύο παιδιά και δεν τα καταφέρνουν. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι που δεν κάνουν φύλαξη, οι δασκάλες, κάνουν εκπαίδευση και αγωγή. Ήρθανε, συζητήσανε μαζί σας, αλλά ήσασταν αρνητικός από ό,τι μάθαμε. Όσον αφορά τη μείωση ως προς την απασχόληση των παιδιών και τη συμπλήρωση ενδεχομένως του ουραρίου σε κάποιον άλλον τομέα, παρυφερή. Δηλαδή να γίνει. Δεν πήγε, όχι, δεν πήγε ως έτσι. Τι μπορεί να κάνει την τοπική αρχή σε αυτό το ζήτημα, όχι, μας είπανε. Μπορεί να μειώσει τις ώρες εργασίες τους και να δουλεύουν και το Σάββατο. Για να ελαφρώσουν την εργασία. Για Σάββατο. Για τις άλλες μέρες δεν υπάρχει δυνατότητα. Και την Κυριακή, άμα. Γιατί Σαββατοκύριακο, καθημερινά. Ο ίδιος ο Πετρόπουλος, δηλαδή, πώς το κατάφερε, και άλλοι δύο δίνουν, χωρίς να δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να πάτε να ρωτήσετε αν έγινε. Ναι, ρώτησα. Ναι. Και, αυτό το λέω και τους χαρίζει τις ώρες. Όχι, δεν χαρίστηκαν. Απλώς δεν δουλεύουν πάνω στα παιδιά. Πού δουλεύουν, δηλαδή. Επικοινωνήστε με το παιδί. Σκάβουνε. Θέλω να πω ότι εσείς τι μπορείτε να κάνετε. Αλλά αυτά είναι οι γενικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης. Δεν είναι ακόμα. Εγώ θα ήθελα να δουλεύουν όλοι 42 ώρες. Δεν μπορώ να το κάνω. Ή θα ήθελα να δουλεύουν 20 ώρες. Και κάποιοι να μην δουλεύουν και καθόλου. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται. Είναι ρυθμίσεις της κεντρικής διοίκησης, δεν είναι ρυθμίσεις. Αυτό που είπαμε για το καρουζέλ είναι περί τη δαπάνη, θα έχουν τα παιδιά φέτος. Γιατί είχαν πέρσι. Ούτε πέρσι είχαν, γι' αυτό λέω. Είναι περί τι δαπάνη δηλαδή, Δήμαρχε. Για να δούμε λίγο για τις περιττές δαπάνες, επειδή δεν το εξειδικεύσαμε. Θα το πούνε καρουζέρ, πολιτισμό, αθλητισμό. Δεν είναι περί τι δαπάνη το καρουζέρ. Είμαστε καλά. Τι είναι, ρε. 40.000, δύο συνέδρια των Ρώσων, ας πούμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ να συμπλήρωμα στον κύριο συνάδελφο. Είχε επιτυχία το ρωσικό συνέδριο και αν συνέβαλε ο Δήμος σε αυτή την επιτυχία οικονομικά και λοιπά, πόσο συνέβαλε. Δεν ήταν συνέδριο, ήταν συνάντηση υψηλού επιπέδου των γενικών εισαγγελέων των κρατών. Ακριβώς, ναι. Βεβαίως. Είχε συμμετοχή ο Δήμος, συνέβαλε, βοήθησε. Οικονομικά βεβαίως, αφού πέρασε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και το ψήφισε μόνο η Δημοτική Παράδεξη. Ξέρω και ο κύριος και η Παράδεξη. Πόσο κύριο. Περίπου ήταν. Κριτικού. Περίπου 10.000 ευρώ. Να τελειώνουμε όμως, γιατί δεν συνέβη. Τελείωσε. Είναι τώρα.